Ισορροπία θανάτου για ένα 38χρονο άντρα από την Αθήνα, ο οποίος λίγο πριν τις 10.30 το πρωί, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και ενώ όπως όλα δείχνουν, προσπαθούσε να διασχίσει σε 30 μέτρα ύψος και πάνω σε ημάντες την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών του Άγιο Φάραγγου στο Δήμο Φεστού, έπεσε στο κενό πολύ κοντά στην παραλία. Άμεσα στο σημείο, μέσω του 112, έσπευσε το λιμενικό με σκάφος ιδιώτη, που παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον 38χρονο, που έφερε τραύματα σε όλο του το σώμα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Μυρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Άμεσα ενημερώθηκε ο λιμενικός σταθμός καλών λιμένων και με συνοδεία αξιωματικού υπηρεσίας, με ιδιωτικό σκάφος, κατέπλευσε στην περιοχή, όπου πήραν τον άτυχον άντρα και τον μετέφεραν στο αλλιευτικό καταφύγιο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας Μυρών. Ήταν με ζώνη που φέρουν οι αναρρίσιτες που χρησιμοποιούν αυτό το άθλημα της αναρρίσισης. Είχε διάφορες κακώσεις σε όλο το σώμα. Νεκρός ήρθε και διαπιστώσαμε το θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φορούσε ζώνη τύπου αναρρίχησης και τα αίτια της πτώσης που προκάλεσε το θάνατό του διερευνώνται από την αστυνομία. Ο 38χρονος μαζί με άλλους λάτρεις των αποκαλούμενων Extreme Sport βρισκόταν στην περιοχή για να απολαύσουν τις υπαίθριες δραστηριότητές τους. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φεστού, επιλέγεται για τέτοιες αποδράσεις. Οι εικόνες που καταγράφηκαν μόλις 2 μέρες πριν από το Άγιο Φάραγγο κόβουν την ανάσα. Οι ημάντες που έχουν τοποθετηθεί από τη μια και από την άλλη πλευρά του φαραγγιού, στις οποίες προσπαθούν να ισορροπήσουν οι λάτρεις του σπορ, βρίσκονται σε τουλάχιστον 25 μέτρα ύψος, με τους ελιγμούς που γίνονται πραγματικά να κόβουν την ανάσα. Είναι δραστηριότητες οι οποίες όλος ο κόσμος, σε όλα τα κράτη μάλλον, ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες. Μην τις αναθεματίσουμε. Προς Θεού, θεωρώ ότι, να το πούμε έτσι με ένα απλό παράδειγμα, υπάρχουν και καλοί οδηγοί και κακοί οδηγοί. Υπάρχουν οδηγοί που τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και υπάρχουν και οδηγοί που δεν τους τηρούν και προκαλούν τα ατυχήματα. Κάπως έτσι συμβαίνει και με αυτές τις δραστηριότητες. Πρόκειται για την πιο ελεύθερη και περιπετειώδη εκδοχή του slack line, το λεγόμενο και high line, που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ατόμων που αγαπούν την περιπέτεια και τα ύψη. Άλλες φορές στην ύπαιθρο και άλλες φορές ακόμη και σε αστικό περιβάλλον, το σπορ πραγματικά κόβει την ανάσα με τις εικόνες που καταγράφονται από τις προσπάθειες αυτών που το εξασκούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει μόνο μία αιτία. Δηλαδή δεν είναι το προφανές. Συνήθως σε ένα ατύχημα ή σε μια καταστροφή υπάρχουν πολλές αιτίες μαζί. Επομένως λοιπόν αυτός που θα διερευνήσει και αυτό το ατύχημα θα λάβει υπόψη του πολλούς παράγοντες, πολλούς παραμέτρους και θα καταλήξει, είμαι σίγουρος, ότι σε μια σειρά λαθών, να το πω έτσι, τα οποία προκάλεσαν το ατύχημα. Με τις αρχές να αναζητούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στο κενό ο 38χρονος και μέλη της παρέας που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο να σοκάρονται με την πτώση του άνδρα, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο άνδρας που φορούσε ζώνη η οποία δεν είχε ίχνη κοψίματος να βρέθηκε στο κενό πιθανά λόγω του προστατευτικού ημάντα που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα αυτού που εξασκείται, με ανθρώπους ωστόσο που γνωρίζουν καλά να λένε ότι δεν λείπουν και οι περιπτώσεις ατόμων που για να κάνουν ακόμη πιο περιπετειώδη την ενασχόλησή τους δεν χρησιμοποιούν ούτε ζώνες. Θα πρέπει να υπάρχει γνώση, θα υπάρχει ένας δεύτερος ο οποίος να επιφορτιστεί το έργο του να ελέγξει όλα αυτά που έχουν στηθεί πριν ο ενδιαφερόμενος ανέβει πάνω στον ημάντα. Το μεσημέρι η σωρός του άτυχου 38χρονου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο με την κοινωνία της Μεσαράς να έχει θορυβηθεί από το δυστύχημα και όσους γνωρίζουν να συνιστούν σε εκείνους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες να είναι συνεπείς σε όλα τα μέτρα ασφαλείας.